Κουνέντα είχε τέλο την άποψη του κύριου Μπερέτη, που ξέρει πάρα πολύ καλά από το πολιτικό, και του κύριου Γραμμέν. Βλέπω ρουκέτες, κύριε Μπερέτη. Κάνω λάθος. Δείτε πιστόλια καινούργια. 10.000 καλάστικο, 4.000 περίστροφα, τα οποία πήγαιναν σε όλη την Ευρώπη, την Βαρκελόνη για τους Ισλαμιστές. Στην Βαρκελόνη. Κανένα κανάλι δεν τα έχει αυτά. Αν δείτε σε ένα άνοιγμα της εικόνας, κύριε, διότι βοηθήστε με, δεξιά επάνω, αυτό εδώ. Τι είναι αυτά, κύριε. Ναι, αυτό είπα, βαγγελόνη. Για δερματικά είναι. Για μεγάλους στόχους. Ούτε για... Περίμενε, λίγο να ακούσεις κι άλλα. Κάτσε να ακούσεις κι άλλα. Γιατί είναι εδώ, για τη χώρα μας. Αλλά κάτσε να ακούσεις. Δεν είναι ούτε για επιθέσεις κανένα ανθρώπων, είναι κατά μεγάλους στόχους. Καταρχάς είναι βαρύς οπλισμός. Υπάρχουν αυτόματα, ημιαυτόματα, υπάρχουν περίπτωση. Όλα κάνεις πόλεμο. Κάνεις ένα μίνι πόλεμο. Εγώ λοιπόν το λέω το εξής. Αυτές τις εικόνες εδώ και θα με θυμηθείτε, θα γίνω προφήτης 100 με μαντάτων στη χώρα, θα τις δούμε και στη χώρα μας. Θα δούμε γιάφκες τέτοιες με βαρύ οπλισμό και θα προέρχονται από εκεί, από κάτω, από όλους αυτούς που έρχονται εδώ. Που έχουν στόχο και σκοπό. Κανένα κανάλι δεν έχει ρωτήσει. Κύριε Περίτη, δηλαδή εξοργίζομαι. Κανένα κανάλι δεν έχει ρωτήσει. Δεν σου πω πολύ πολύ. Κυρία, αυτό ήθελα να παρακαλώ. Γιατί δεν τα δείχνει, θα σου πούνε. Για να μην προκαλεί την ανησυχία. Και για να μην εξάπτονται τα ρατσιστικά του λέτε ανακλαστικά. Αυτό είναι η δικαιολογία. Αυτό δεν έπρεπε να είναι το θέμα σήμερα. Τα ρατσιστικά μέσα τα ρατσιστικά. Τα ρατσιστικά και αντανακλαστικά ερεθίζονται. Όταν ακούμε, άκουσε με λίγο ρητό. Όταν ακούμε, το έχει πει ο Κυριάκος από τις εκπομπές του. Όταν ακούμε ένα και σημαντικό πράγμα ότι λέει ότι μέσα στο Κοράνι υπάρχει σκοπός για τη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων. Δεν πάνε λέει στις χώρες της Ανατολής τις οικονομικές κατάστασεις, δηλαδή Κατάρ, Κουβέιτ και τα λοιπά, έχουν μια μεταναστευτική ροή προς τα δυτικά για συγκεκριμένο λόγο. Συντηρητικές μετρήσεις ανθρώπων από την Ισπανία υπολογίζουν το κόστος σκοπλισμού αυτού σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Δώσαμε ένα βιβλίο. Λέω για τον οπλισμό, παιδί μου. Δεν τα λέμε αυτά. Άντε το πάντα, μια θες τον Πούτιν, μια θες τον Μισό λεπτό. Κάνουμε δουλειά μας εδώ μέσα και εκδόσει κάπως κάνουμε δουλειά. Μισό λεπτό. Τι είπε τώρα ο άνθρωπος, είπε για τη μεταχείριση των πληθυσμών. Τι γράψαμε εμείς για την ΕΔΡΑΚ, που είναι ο ειρηνικός επικισμός, ο οποίος είναι η πρώτη φάση του εξισλαμισμού. Γιατί δεν τα λέμε αυτά. Πες το παιδί με σέβα, πώς να σέβαμε για τα φαγητά. Ακούστε παιδιά, εδώ δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που τα βρήκα τα λεφτά. Τι πού τα βρήκα τα λεφτά, ρε Συγκυριακό. Τα εμμυράτα του κόλπου, το Κατάρ, το οποίο ο Τραμπ πήγε να μπλοκάρει γιατί κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά. Μυστικές υπηρεσίες. Μυστικές υπηρεσίες είναι από πίσω, Κυριακό. Και να σου πω και κάτι τελευταίο. Μιλήσαμε πριν για τα λεπταμένα φαγητά. Σταμάτα τώρα, σιγά, κάτσε να πατήσεις. Άκου τώρα. Μιλήσαμε πριν. Να ακούσεις. Να μαθαίνει και ο κόσμος. Γιατί εδώ λέμε αλήθειες, γι' αυτό μας κάνει ο Βενεπούλος. Άκου λοιπόν να μαθαίνεις. Μιλήσαμε για τα πατεμένα φαγητά. Γιατί δεν σχολιάζεις για το σιωπό στο Πολάκι. Στις Σαντορίνη, η Έλληνα.